Φίλοι, καλημέρα σας. Είναι ο κύριος Φίλης στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φίλης. Ο συνάδελφος είναι βουλευτής. Καλημέρα σας. Θέλουμε την παρέμβασή σας για το θέμα που δημιουργήθηκε για την απόφαση του ΣΤΕ, τη χθεσινή. Καταρχήν δεν έχει δημιουργηθεί κανένα θέμα. Το μάθημα γίνεται κανονικά στα σχολεία και θα γίνεται κανονικά στα σχολεία. Επ' αυτού υπάρχει και ανακοίνωση του Υπουργείου. Τη διαβάσαμε την ανακοίνωση, κύριε Φίλη, τη διαβάσαμε. Έτσι. Δεύτερον, προφανώς η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αποτελεί οδυνηρή έκπληξη και μας προβληματίζει όλους. Διότι είναι μια απόφαση η οποία παρερμηνεύει ή και παραβιάζει τις συνταγματικές διατάξεις. Δυστυχώς, μιλάμε για τον ανώτατο δικαστήριο που πρέπει να ελέγχει την εφαρμογή της συνταγματικότητας. Διότι το Σύνταγμα δεν λέει ότι πρέπει να κάνουμε προσιλητισμό στα σχολεία, να έχουμε κατηχητικά στα σχολεία. Λέει, πρέπει να αναπτύσσουμε τη θρησκευτική συνείδηση των μαθητριών, που σημαίνει να ενημερώνονται για όλα τα θρησκεύματα και επίσης θα έχει μια προέχουσα βεβαίως θέση λόγω της κατάστασης ότι έχουμε ορθόδοξους περισσότερους Έλληνες η πληροφόρηση, το μάθημα γύρω από τα θρησκευτικά. Από την παράδοση την ορθόδοξη, έτσι. Αυτό είναι το ένα θέμα. Είναι σαφές το Σύνταγμα. Το Σύνταγμα μιλάει για ανεξή θρησκεία. Και δυστυχώς η απόφαση της Συμβουλής Επικρατείας και με το σκεπτικό της, που τεκμηριώνει αυτά που είπαμε νωρίτερα, παραβιάζει την αρχή της ανεξής θρησκείας. Δυστυχώς, το λέω. Είναι μια μεσαιωνικού τύπου απόφαση. Ναι, τώρα τι γίνεται όμως από εδώ και πέρα, κύριε Φίλη. Δηλαδή, θα εφαρμοστεί αυτή η απόφαση. Γίνεται κανονικά. Ναι. Υπάρχουν υπουργικές αποφάσεις και μετέπειτα, μετά από μένα και από τον κύριο Γαβρόγλου. Έχει γίνει διάλογος και με την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν συναποφασίζει με την πολιτεία για τα θέματα της παιδείας, αλλά ακούμε την πολιτεία πάντοτε, την Εκκλησία. Η πολιτεία ακούει την Εκκλησία για τα ζητήματα αυτά, στο δογματικό μέρος τουλάχιστον, στο παιδαγωγικό όχι. Έχει συμφωνήσει η Εκκλησία. Υπάρχει απόφαση της Ιεράς Συνόδου για το θέμα αυτό τον Ιούνιο. Έχουν βγει τα βιβλία, φάκελοι μαθητών λέγονται. Έχουν γίνει η επιμορφώση των θεολόγων με τα νέα προγράμματα. Και το σημαντικότερο, έχει αγκαλιάσει το μάθημα αυτό το σύνολο των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των γονέων. Να πούμε βεβαίως ότι ο κύριος Φίλης, πέρα από τις ιδιότητες που είχε ως πρώην Υπουργός Παιδείας, είναι και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι κοντά στην Εκκλησία. Δεν είναι κακό να το πούμε, κύριε Φίλη, δηλαδή είστε και ψάλτης. Βεβαίως, δεν έχω κανένα τίποτα. Είστε πολύ κοντά. Γνωρίζω τα πράγματα πολύ καλά. Και στην Εκκλησία η θέση που παίρνετε είναι άλλου τύπου και είναι και πολιτική άποψη και προσέγγιση. Εγώ θέλω να ρωτήσω, γιατί δεν το καταλαβαίνω. Η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν είναι δεσμευτική, γιατί είπατε και εσείς, το λέει και το Υπουργείο, ότι. Το Συμβούλιο της Επικρατείας καταργεί, θεωρεί αντισυνταγματική, την απόφαση την Υπουργική τη δική μου, που είναι η βάση βεβαίως για τα νέα προγράμματα. Υπάρχουν και άλλες αποφάσεις μετά, γιατί εμείς δεν πήγαμε δογματικά να εφαρμόσουμε κάτι. Είπαμε θα γίνει ένας κύκλος εφαρμογής, διαλόγου και με την Εκκλησία ξανά και θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα. Ναι, αλλά και οι επόμενες αποφάσεις, κύριε Φίλη, δεν είναι πάνω στη δική σας απόφαση, διαφοροποιούνται. Ναι, αλλά οι επόμενες αποφάσεις έχουν και το τυπικό στοιχείο. Μετά το διάλογο που κάναμε, είχαμε ξεκινήσει και τις εποχές μου διάλογο και ολοκληρώθηκε όταν έφυγα, ότι έχουν και την έγκριση της ιεραρχίας. Α, μάλιστα. Τι ζητάει τώρα το Συμβούλιο της Επικρατείας? Αυτό είναι φοβερό. Να είναι πάνω και από την ιεραρχία. Κύριε Φίλη, αύριο, όσο γνωρίζουμε, θα είστε και εδώ προσκεκλημένος. Αρχιεπίσκοπος όπως στην Ελλάδα να γίνει ο πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν το καταλαβαίνω. Αυτά όμως τα παράδοξα αφορούν δυστυχώς άλλους χώρους, όχι την εκπαίδευση, η οποία πρέπει να είναι υπεράνω σκοπιμοτήτων, κομματικών, ιδεολογικών κλπ. Υπεράνω. Η απόφαση της Επικρατείας έχει έντονη ιδεολογική χρειά, δογματίζει επί θεολογικών θεμάτων, αν είναι δυνατόν ένα δικαστήριο να αποφασίζει για θεολογικά ζητήματα, και προσπαθεί να επιβάλλει και άποψη εκπαιδευτική. Επηρέασαν εκκλησιαστική κύκλη, λέτε, ή απλώς μια παρερμηνία του συντάγματος που την έκαναν μόνοι τους οι δικαστές? Το γεγονός ότι έχει παρέμβει στο δικαστήριο, στο ΣΤΕ, ο Μητροπολίτης Πειραιώς, που ήταν λάβρος εναντίον των προγραμμάτων, δεν λέει κάτι. Το γεγονός ότι μόλις μέρες πριν αθωώθηκε ο Αμβρόσιος για όσα εξέμεσε εναντίον συμπολιτών μας και που καλούσε τον κόσμο να λιτζάρει συμπολίτες μας, δεν είναι και αυτό ένα στοιχείο που δείχνει μια περίεργη διαπλοκή? Μάλιστα, κύριε Φίλη, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Με κάποιους δικαστικούς. Σήμερα κάναμε έτσι, ζητήσαμε την παρέμβασή σας, αλλά αύριο θα θέλαμε να σας έχουμε εδώ. Θα είστε καλεσμένος στην πρώτη είδηση, οπότε. Εδώ, στο πρωινό της ΕΡΤ. Να είστε καλά, στην ΕΡΤ. Ευχαριστώ, γεια σας. Και τα υπόλοιπα αύριο. Και στη Μέρτη Πολάλη. Θεός μαζί μας. Κύριε Σαρακιώτη Νοβάρτης. Ένα σχόλιο, πρώτο σχόλιο.